Ωραία. Πάμε, κυρίες και κύριοι, γιατί πόσες μέρες και σήμερα για τα Χριστούγεννα. Κάποιοι λένε... Η Αλεξάνδρα είναι η Παναγία. Ποιος είναι από τους δύο? 12 ημέρες, 13 ώρες μέχρι τα Χριστούγεννα, 14 μπορεί. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Είναι το κόνσεπτ αυτό που φορώ. Είναι μεσαιωνικά Χριστούγεννα στο Φικάρδου. Μα φοράς σε καπά, τώρα την είδα. Μα, ωραία. Φοράω και κάπα, από ό,τι βλέπετε φοράει και ο κύριος Χρήστος, ο οποίος είναι αναπληρωτής κοινοτάρχης. Να μας πείτε έτσι λίγο για αυτό το κόνσεπτ. Είναι κάτι διαφορετικό. Πρώτα απ' όλα καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Εμείς τολμήσαμε να κάνουμε μεσαιωνικά Χριστούγεννα. Τι εννοούμε με αυτά? Προσπαθούμε από την παράδοση να μεταφέρουμε τον κόσμο προς τον Μεσαίον. Και νομίζω λίγο πολύ το πετύχαμε. Πάμε όμως να περπατήσουμε έτσι λίγο, να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχουμε εδώ στο Φικάρδου. Έχω να σου πω ότι θα ανοίξουμε και ένα σπίτι σήμερα. Η κυρία Αντίνα κάτω θα μας υποδεχτεί. Θα πάμε πρώτα, νομίζω, να δούμε την κυρία Αντίνα, η οποία έχει κάνει εδώ την αυλή της μητέρας της. Την έχει κάνει αθωπολείο. Είναι κάτι έτσι διαφορετικό που βλέπουμε στα χριστουγεννιάτικα χωριά. Είναι εδώ ένας κήπος, ο οποίος είναι μια βεράντα στην ουσία σπιτιού. Την έχει κάνει άνθρωπο, αλλά έχει και παραδοσιακά προϊόντα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Έχετε ανοίξει το σπίτι σας, το σπίτι της μητέρας σας, για το κοινό. Έχετε εδώ λουλούδια. Λουλούδια, διάφορα εδέσματα που κάνουμε εμείς ήδη από δικά μας. Τι εδέσματα, μέτρα, τι εδέσματα. Ελαιόλαδο, μαρμελάδες, κυδωνόπαστα. Και όχι μόνο. Περάστε μέσα. Πάμε να τα δούμε. Βεβαίως. Κατερίνα μου, να δεις και λίγο το σπίτι, το οποίο Βεβαίως. Είναι πανέμορφο. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι στο Φικάρδο και έτσι ενθουσιάστηκα. Εδώ, από ό,τι βλέπω, έχουμε και κεράκια αρωματικά. Ναι. Τα φτιάχνετε εσείς? Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και τι προϊόντα έχετε παραδοσιακά εδώ που μπορούμε να δούμε? Λάδι, ελαιόλαδο, φετινής παραγωγής, μαρμελάδα μόσφυλων. Κιδωνόπαστον, ελιατσακιστές. Πω, πω, Παναγία μου. Όλα εμείς. Τέλεια. Να σου πω, Αλεξάνδρα καλά, μου. Ναι, ναι, μου. Να σου πω, μια σχέση με τον αντιδήμαρχο, να βγείτε και λίγο έξω. Λοιπόν, και να πάμε να μας πείτε λίγο πότε είναι ανοιχτό το χριστουγεννιάτικο χωριό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εννοείται. Θα πάμε έτσι λίγο να δούμε και τα προϊόντα, γιατί έχουμε και δύο κοπέλες πάνω, οι οποίες έχουν και παραδοσιακό μας περιμένουν. Κρασί. Ωραία. Από νομίζω, το και Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, τις δύο τις κυρίες θα πιάσουμε τις δηλώσεις τους, θα κατεβάσουμε έναν τέλειο ρεπορτάζ για αύριο. Απλώς να μου πεις λίγο με τον αντιδήμαρχο τώρα τις ώρες και τις μέρες του χωριού μας, σε παρακαλώ. Πείτε μου έτσι λίγο τις ώρες και τις μέρες που είναι ανοιχτό το χριστουγεννιάτικο χωριό. Ξεκινάμε η ώρα 11 το πρωί, τις καθημερινές και τελειώνουμε στις 4, τις καθημερινές. Πρέπει να ανοίγει ένα μέρος του χριστουγεννιάτικου χωριού και τα Σαββατοκυριακά είναι όλο το χριστουγεννιάτικο. Καθημερινές 11 με 4 και Σαββατοκυριακό 11 με 6. Τέλεια! Και τι έχει να δει ο κόσμος? Αν προσέξετε, έχουμε κάνει 12-13 σπιτάκια τα οποία επαδρώνονται από τον κόσμο των μαχαιροχωριών, τις 6 κοινότητες. Τις γύρω κοινότητες είναι το Φικάρδο, ο Λαζανιάς, το Γκούρι, ο Φαρμακάς, το Καμπί Φαρμακά και ο Ιωσή Επιφάνιος. Είναι όλα τα σπιτάκια από τον κόσμο των χωριών. Και είναι όλα παραδοσιακά προϊόντα τα οποία φτιάχνονται στα χωριά. Έχει κρασί, ζιβανίες, αλλαντικά, πουρέκια, τα πάντα. Ω, τέλεια. Τα πάντα, Αλεξάνδρα, όπως είσαι με τον αντιδήμαρχο, λοιπόν, συνεχίστε εσείς τη βόλτα σας. Θέλω τις κυρίες που μας είπες, θέλω όλα τα προϊόντα να έχεις και τον αντιδήμαρχο μαζί σου. Μάλιστα, έχουμε και έναν κύριο, Κατερίνα μου, ο οποίος έχει γεννηθεί στο Φικάρδου. Α, ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά θέλω να τα μαζέψεις. Λες και είμαστε ζωντανά στον αέρα. Συνέχισε το ρεπορτάζ σου και θα τα δείξουμε και το υποσχόμαστε, γιατί είναι υπέροχα εκεί στο Φικάρδου. Πιο ωραίες βεβαίως είναι οι στολές, έχω να σας πω, οι κάπες σας. Να είστε καλά, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια σας.